για ανεπίτρεπτη διάκριση, πρόκειται για ομή παρέμβαση στην ανεξάρτητη απονομή της δικαιοσύνης που παραβιάζει ευθέως και κατάφορα την βασική αρχή του ποινικού δικαίου που είναι η εξατομίκευση της ποινής με βάση το άρθρο 79 του ποινικού κώδικα. Παραβιάζεται το άρθρο 4 του Συντάγματος που καθιερώνει την ισότητα όλων ενώπιον του νόμου και το άρθρο 26 του Συντάγματος που καθιερώνει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Ως προς τη δημιουργία φυλακών τύπου γάμα, των νέων Γκουαντανάμο που θέλετε να εισαγάγετε, όπου αόρατοι άνθρωποι θα αποψηλώνονται από δικαιώματα, αξιοπρέπεια, ελπίδα και ζωή, ως προς τις διατάξεις λοιπόν αυτές εισάγεται εξαιρέσεις που αφορούν τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματα κάθε κρατουμένου, το δικαίωμα στο επισκεπτήριο, το δικαίωμα σε προφορική και έγγραφη επικοινωνία, τηλεφωνική, τηλεγραφήματα και αλληλογραφία, επιστολές, το δικαίωμα στην άδεια, το τόσο θεμελιώδες και για την προστασία της οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα στην εφαρμογή του θεσμού της ημιελεύθερης διαβίωσης, το δικαίωμα στην εφαρμογή θεσμών και προγραμμάτων που προβλέπονται από το σοφρονιστικό κώδικα, δηλαδή μιλάτε για προγράμματα απεξάρτησης, μιλάτε για προγράμματα εκπαίδευσης, για προγράμματα κοινωνικής επανένταξης. Ένας τέτοιος κρατούμενος, αν έχει περάσει στο πανεπιστήμιο δηλαδή, να στερείται το δικαίωμα να υπαχθεί στο σχετικό πρόγραμμα. Πρόκειται για ευθεία παραβίαση του άρθρου 4 παράγραφος 1 του Συντάγματος, όμως περιέχεται στη διατύπωσή σας και στο άρθρο 1 παράγραφος 4 η εξής περικοπή που είναι ανατριχιαστική και παρακαλώ τους συναδέλφους να την ακούσουν. Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας δεν αποκλείεται να επηρεάζουν επί το αυστηρότερο τον τρόπο διαβίωσης μέσα στις φυλακές τύπου Γ. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, ευθέως και ρητά λέτε ότι επιφυλάσσεστε να παραβιάζετε τον πυρήνα, τον σκληρό πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα άρθρα 9 και 19 του Συντάγματος που προστατεύουν την οικογένεια και την οικογενειακή ζωή, το άρθρο 19 και το 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, το άρθρο 19 που προστατεύει το δικαίωμα της επικοινωνίας, το άρθρο 7 το οποίο απαγορεύει τα βασανιστήρια και την προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που ομοίως απαγορεύει τα βασανιστήρια και την απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση. Παρακαλώ, ολοκληρώνετε, κύριε Πρόεδρε. Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, είναι όμως σοβαρά τα θέματα. 1,5 λεπτό θα σας ζητήσω. Όχι, κυρία Κωνσταντινούπολη, μισό λεπτό. Κατά το κατοχισμό είναι 5 λεπτά. Με ανοχή του Προεδρείου πάμε στα 7 λεπτά. Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Ναι, θα επιταχύνω. Ένσταση υποβάλλουμε για την αντισυνταγματικότητα. Και κατά τον κανονισμό η ένσταση αναπτύσσεται από το λέγοντα για 5 λεπτά και από τον αντιλέγοντα για 5 λεπτά. Ναι. Τι να κάνει το Προεδρείο. Έλαβα υπόψη την σύστασή σας και σας παρακαλώ να έχω ένα λεπτό για να ολοκληρώσω. Επιπλέον, αγνοείται και παραγνωρίζεται την αξία της ανθρώπινης ζωής όταν προβλέπεται ότι δεν εφαρμόζονται στα εγκαταστήματα αυτά οι όροι και οι προϋποθέσεις της οπλοχρησίας αστυνομικών και εξωτερικών φρουρών, αν κρίνεται μάταιη η τήρησή τους. Δηλαδή, επιτρέπεται την παραβίαση του δικαιώματος στην ανθρώπινη ζωή, επιτρέπεται να πυροβολούν στο ψαχνό με αυθαίρετες κρίσεις, διατυπώσεις και παρεκκλήσεις κατά παράβαση της νομοθεσίας της οπλοχρησίας. Ως προς το άρθρο 7 υπάρχει παραβίαση του άρθρου 9α του Συντάγματος, διότι προβλέπεται την τήρηση επαόριστον γενετικού υλικού, γεγονός που παραβιάζει το σκληρό πυρήνα των προσωπικών δεδομένων. Ως προς τα υπερασπιστικά δικαιώματα και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, τα άρθρα 8, 9 και 10 του νομοσχεδίου σας παραβιάζουν ευθέως το άρθρο 20 του Συντάγματος, δηλαδή το δικαίωμα σε δικαστική προστασία,
αλλά και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, όπως κατοχυρώνεται από το άρθρο 6 παράγραφος 3 της ΕΣΔΑ, γιατί τελικά εκείνο που κατοχυρώνεται, κύριε Υπουργέ, είναι η αντιμετώπιση του συνηγόρου υπεράσπισης ως εχθρού, τον οποίο φημώνει και κανοναρχεί ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Πρόκειται για αντιδραστική αντίληψη που παραβιάζει την αρχή της δίκαιης δίκης. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι εν σχέση με το άρθρο 38 αναφερόμαστε σε όσα προσφυώς παραθέτει η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής για την αντισυνταγματικότητά του και ζητούμε να απορριφθεί η εισαγωγή του νομοσχεδίου αυτού ως απαράδεκτη και αντισυνταγματική, βαθιά δε προσβλητική για τον νομικό πολιτισμό και το κράτος δικαίου.